της πίστεως εν πέτρα με στερεώσας και πλάτινα στο στόμα μου επ' εχθρούς μου. Εφράνθην γάρ το πνεύμα με το ψάλιν, ουκ έστιν Άγιος ως ο Θεός ημών και ουκ έστι δίκαιος πλήσω Κύριε. Αυτός είναι ο ιρμός της τρίτης οδής του Τριωδίου της Αγίας και Μεγάλης Τετάρτης που ψάλαμε πριν από λίγο. Και τι λέγει αυτός ο ιρμός? Εσύ Κύριε που με στερέωσες πάνω στην πέτρα της πίστεως, επλάτινα στο στόμα μου και εγώ κατευθύνθηκα και νίκησα και κατατρόπωσα τους εχθρούς μου. Εφράνθηκα το πνεύμα μου με το να σε ψάλω και να σε υμνώ και να σε δοξάζω και να λέγω, δεν υπάρχει άλλος Άγιος κανείς όπως εσύ που είσαι ο Θεός μας και δεν υπάρχει άλλος δίκαιος εκτός από εσένα Κύριε. Ο από τα ίδια τα λόγια της προφήτηδος Άνης ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος ο Ιωρίτης στο ερτοδρόμιο του, από τα ίδια αυτά λόγια της Αγίας Άνης προφήτηδος, η οποία είναι η ποιήτρια της τρίτης οδής, συνθέτει ο ιερός μελωδός τον παρόντα ιρμό. Διότι τα λόγια της Αγίας Άνης είναι το εστερεώθη καρδία μου εν Κυρίω, υψώθη κέρας μου εν Θεό μου, επλατύνθη επ' εχθρούς μου το στόμα μου, εφράνθην εν σωτηρίω σου, ουκ έστιν Άγιος ως ο Κύριος και ουκ έστι δίκαιος ως ο Θεός ημών και ουκ έστιν Άγιος πλην σου. Αλλά της μεν Άνης εκείνης η καρδία εστερεώθη εν Κυρίω επειδή ήταν χάβνη και διαλυμένη από την λύπη της ατεκνίας σύμφωνα με τους Προκόπιο και Ευθύμιο, ενώ την δική μου καρδιά που ταράσσεται από λογισμούς απιστίας εσύ Κύριε στερέωσέ την στην πέτρα της δικής σου πίστεως και ομολογίας. Και ημέν Αγία Άννα επλάτινε το στόμα της, δηλαδή ελεύθερα μιλούσε στους εχθρούς της, δηλαδή στην Φενάνα και στους συγγενείς εκείνης κατά τον Ευθύμιο. Ενώ το δικό μου στόμα επλάτηνας εσύ Κύριε εναντίον των εχθρών μου δαιμόνων, οι οποίοι με επιβουλεύονται πάντοτε. Ημέν Άννα εφράνθηκε για το σωτήριο γεγονός που τη συνέβη, δηλαδή διότι σώθηκε και ελευθερώθηκε από την λύπη της ατεκνίας γεννώντας τον προφήτη Σαμουήλ. Ενώ το πνεύμα το δικό μου, δηλαδή η ψυχή, εφράνθηκε διότι ψάλωσε σένα και λέω ότι δεν είναι κανένας Άγιος όπως είσαι εσύ ο Θεός μας, ούτε είναι κανένας άλλος δίκαιος εκτός από εσένα. Άγιος μεν, διότι εσύ είσαι πηγή κάθε αγιοσύνης και αιτία. Δίκαιος δε, διότι η Κρήτη η κρίσης και η απόφασή σου είναι δικαιότατη και απαραλόγιστη. Αφού είπε στην αρχή ο μελωδός ότι επλατήθη το στόμα μου, στη συνέχεια λέει και την αιτία για την οποία επλατήθη, δηλαδή διότι εφράνθηκε προηγουμένως η ψυχή του ψάλλοντας και δοξολογώντας τον Θεό, διότι η εσωτερική εφροσύνη της ψυχής γύρω από τους θείους ύμνους και εξαιτίας της θείας υμνοδίας και δοξολογίας κάνει να πλατείνεται και το στόμα και να αυξάνει ο προφορικός λόγος. Αυτό θέλει να φανερώσει και ο προφητάνακτας με τα επόμενα λόγια. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου, να η εφροσύνη της ψυχής, η οποία χαίρεται, γεμίζει από χαρά
και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Να και το αποτέλεσμα, ο πλατισμός του στόματος, δηλαδή το πλήθος των λόγων οι οποίοι εκφέρονται αυθόνως από το στόμα όταν η καρδιά εφραίνεται. Γιατί όπως κατά φυσικό τρόπο όταν εφραίνεται η καρδιά, το στόμα, το πρόσωπο είναι χαρούμενο, λέγει στις παροιμίες, έτσι και η ίδια καρδιά όταν εφραίνεται πνευματικά πλατείνεται το στόμα στη δοξολογία του Θεού. Ως περγάρ φυσικός, εφρενωμένης της καρδίας πρόσωπον θάλλει, ούτω της αυτής καρδίας εφρενωμένης πνευματικός πλατείνεται το στόμα εις δοξολογίαν Θεού. Αυτά λέγει στις παροιμίες στο 15ο κεφάλαιο, στο 14ο στίχο, διότι η πνευματική εφροσύνη όταν πλημμυρίσει στην καρδιά, από εκεί ξεχυλίζει τα περασσεύματά της. Πού τα ξεχυλίζει? Στη γλώσσα, και την κάνει τη γλώσσα όργανο της υμνοδίας του Θεού, της δοξολογίας του Θεού. Γιατί από το περίσσευμα της καρδίας το στόμα λαλεί σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Ήθε λοιπόν το περίσσευμα της καρδιάς μας να είναι εφροσύνη εν Κυρίω, να είναι εφροσύνη, χαρά δηλαδή, που πηγάζει από τον Θεό, που πηγάζει από την πνευματική εργασία που κάνουμε, που πηγάζει από την δοξολογία και την ευχαριστία που έχουμε προς τον Θεό. Τότε θα πλατείνεται και το στόμα μας και έτη και έτη και αυτό θα δοξάζει και θα υμνολογεί τον Θεό και το πρόσωπό μας θα είναι χαρούμενο. Ας δούμε και ένα από τα τροπάρια, το οποίο είναι το δεύτερο κατά σειρά από την ίδια οδή, την τρίτη οδή του Τριωδίου της Αγίας και Μεγάλης Τετάρτης. Τι λέγει αυτό το τροπάριο? Το δεινόν βουλευτήριον των ανώμων σκέπτεται, θεομάχου ψυχής υπάρχων, ως δύσχριστον των δίκαιων αποκτήνε Χριστόν ο ψάλλομεν, σύ ή Θεός ημών και ο καίστην Άγιος πλην σου Κύριε. Το φοβερό δηλαδή συνέδριο των ανώμων σκέπτεται να αποκτήνει, να φωνεύσει τον Χριστόν, τον δίκαιον, γιατί είναι αυτό το συνέδριο αποτελούμενο από ψυχές οι οποίες μάχονται τον Θεό και αυτοί σκέπτονται να φωνεύσουν το δίκαιο Χριστό ως δύσχριστον, ως δυσκολομεταχείριστον και ως κάποιον ο οποίος τους ελέγχει και τους προαναγγέλει τα δεινά τα οποία υπέρχονται εξαιτίας των αμαρτιών τους. Εμείς όμως ψάλλουμε σε Αυτόν, «Σύ είσαι ο Θεός μας και δεν υπάρχει άλλος Άγιος πλην Σου Κύριε». Και ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος και λέγει, «Επειδή ο Άγιος Ευαγγελιστής Ματθαίος δύο φορές είπε για τους αρχιερείς και τους γραμματείς και τους πρεσβυτέρους του λαού ότι συγκεντρώθηκαν στην αυλή του Καϊάφα και αποφάσισαν ώστε και τον Ιησού με δόλο να τον συλλάβουν, δηλαδή λαθρέα και κρυφά κατά τον Ευθύμιο, και να τον αποκτήνουν», όπως λέχθηκε παραπάνω. Γι' αυτό το λόγο ο Ιερός Κοσμάς, «το μεν συνύχθησαν», το συγκεντρώθηκαν δηλαδή, το φανέρωσε ενηγματικά στο προηγούμενο τροπάριο με τα λόγια εκείνα. Τι λέει το προηγούμενο τροπάριο της τρίτης οδής? «Εν καινείς το συνέδριον των ανώμων και γνώμη
συναθρίζεται κακό τρόπο, συγκεντρώνεται το συνέδριο των ανώμων, μελετώντας κούφια πράγματα, με γνώμη κακεντρεχή, κακότροπη, κατάκριτον τον ρίστην σε αποφύνε Χριστέ, και σκέφτεται να σε καταδικάσει, εσένα Χριστέ που είσαι ο λυτρωτής μας, και στον οποίο ψάλλουμεν σοι ή Θεός ημών, και ο καίστην Άγιος πλήσω Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός μας, και δεν υπάρχει Άγιος όπως εσύ, και εκτός από εσένα Κύριε. Έτσι σε αυτό το τροπάριο ο Ιερός Κοσμάς χρησιμοποιεί τη λέξη το συνήχθησαν, το συναθρίζεται, το οποίο αντιστοιχεί στο συνήχθησαν του Αγίου Ευαγγελιστού, ο οποίος λέγει ότι συγκεντρώθηκαν και συναπεφάσισαν το άνομο συνέδριο κατά του Ιησού. Το συνήχθησαν λοιπόν το φανέρωσε ενηγματικά στο προηγούμενο τροπάριο με τα λόγια εκείνα, δηλαδή με το συνέδριο των ανώμων και με το γνώμη συναθρίζεται κακό τρόπο. Διότι η συνεδρίαση και η συνάθρηση είναι παραστατικά του συνήχθησαν. Το δε συνεβουλεύσαντο του Αγίου Ευαγγελιστού Ματθαίου το ανέφερε στο παρόν τροπάριο, επειδή δεν ονομάζει πλέον εδώ τους Ιουδαίους συνέδριο, όπως στο προηγούμενο τροπάριο, αλλά εδώ τους ονομάζει βουλευτήριο, για να αντιστοιχίσει στη λέξη συνεβουλεύσαντο. Και αυτό το δανείστηκε από τον προφήτη Ισαΐα και το χρησιμοποίησε και αυτό το ρητό του προφήτου Ισαΐα, που είναι στο τρίτο κεφάλαιο, στο δέκατο στίχο, και λέγει «δίσομεν», ας δέσομεν δηλαδή, «τον δίκαιο ότι δις Χριστός ημίν εστί», γιατί είναι δύσκολο μεταχείριστός μας, είναι δύσχριστος, δύσκολο μεταχείριστος σε εμάς. Και ακόμα δανείστηκε και το ρητό του προφήτου Σολομώντος, ο οποίος λέγει στη σοφία του, στο δεύτερο κεφάλαιο, «ενεδρεύσουμεν το δίκαιο ότι δις Χριστός ημίν εστί, και εναντιούτε της έργης ημών, και ονειδίζει ημίν αμαρτήματα νόμου, και επιφημίζεται ημίν αμαρτήματα παιδείας ημών. Επαγγέλλεται γνώση έχειν Θεού, και παιδα Κυρίου εαυτόν ονομάζει. Εγένετο ημίν εις έλεγχον εν ιών ημών, βαρύς εστίν ημίν και βλεπόμενος». Δηλαδή, ας στήσουμε νέδρα στο δίκαιο, γιατί μας είναι δύσκολο μεταχείριστος και εναντιώνεται στα έργα μας και μας ντροπιάζει και μας κατηγορεί για αμαρτήματα που κάνουμε απέναντι στον νόμο, και μας παρουσιάζει δημόσια τα αμαρτήματα που κάνουμε, τα οποία έχουν σχέση με τη διαγωγή μας, και μας λέγει ότι έχει γνώση Θεού και ονομάζει τον εαυτό του παιδί του Κυρίου. Έγινε σε μας έλεγχος στις σκέψεις μας και στις ενέργειές μας. Είναι βαρύς και που βλέπετε από εμάς. Αυτές τις ρίσεις λοιπόν, αφού πήρε ο Ιερός Μελωδός από τον προφήτη Ισαΐα και τον προφήτη Σολομώντα, το δεινό λέει και πονηρό και παγχαλεπό βουλευτήριο των ανώμων αρχιερέων και γραμματέων και πρεσβυτέρων, όντας ολοκληρωτικά με ψυχή που μάχεται τον Θεό, με ψυχή θεομάχου, όπως είπε για αυτούς και ο νομομαθής εκείνος Γαμαλίλ, «μήποτε και θεομάχοι ευρεθείτε», στις πράξεις το πέμπτο κεφάλαιο. Εξαιτίας αυτού
σκέπτονται και βουλεύονται όχι για να υπερμαχήσουν για την τήρηση του Θείου Νόμου, για να υπερασπιστούν τον νόμο του Θεού. Δεν σκέφτονται ούτε βουλεύονται γι' αυτό. Δεν συγκεντρώθηκαν γι' αυτό. Δεν σκέφτονται για να κάνουν κάποιο πράγμα κοινοφελές που θα ωφελήσει το λαό και πράγμα σωτήριο για το λαό. Όχι, δεν σκέφτονται τέτοια πράγματα. Αλλά τι σκέφτονται? Να θανατώσουν τον δίκαιο Χριστό, για τον οποίο προείπε ο προφήτης Αμός στο δεύτερο κεφάλαιο: «Ανθών απέδοντο οι Ιουδαίοι αργυρίου δίκαιων». Για χάρη του χρήματος, του αργυρίου, αντί χρημάτων, αυτοί πρόδωσαν τον δίκαιο οι Ιουδαίοι. Και ο κορυφαίος Πέτρος έλεγε προς τους Ιουδαίους: «Εμείς, εσείς δηλαδή, δε τον Άγιον και δίκαιον ειρνήσαστε και ιτήσαστε άνδρα φωνέα χαριστήν ημίν». Αρνηθήκατε τον Άγιο και δίκαιο, τον Ιησού Χριστό μας δηλαδή, και ζητήσατε να σας χαριστεί και να ελευθερωθεί ένας άνδρας φωνιάς, ο Βαραβάς. Είπε ακόμα και ο προφήτης Ισαΐας: «Είδετε ως ο δίκαιος απόλετο και ο δις εκδέχεται την καρδία, και άνδρες δίκαιοι έρονται και ο δις κατανοεί. Από γάρ προσώπου αδικίας ήρθε ο δίκαιος. Έστε εν ειρήνη η ταφή αυτού, ήρθε εκ του μέσου». Και ερμηνεύοντας αυτά, ο Θεοδόρητος λέει: «Εδώ προμηνούσε τον δεσποτικό σταυρό ο προφήτης Ισαΐας, διότι δίκαιο ονομάζει τον δεσπότη Χριστό, ως ο οποίος αμαρτία νουκ επίησεν, ουδέ δόλος εν το στόματι αυτού ευρέθη. Και ο δίκαιος ήρτε, δηλαδή κρεμάστηκε, να πως προφητεύει τη Σταύρωση ο προφήτης Ισαΐας». Σημαίνει ακόμη ως προς αυτό και την πόρωση της καρδίας εκείνων που σταύρωναν, διότι λέει: «Κανένας από αυτούς δεν θέλησε να κατανοήσει το τόλμημα, και άνδρες δίκαιοι καταδικάζονται. Ουδής εκδέχεται την καρδία, και άνδρες δίκαιοι έρονται και ουδής κατανοεί». Και εδώ προφητεύει την πόρωση της καρδίας των σταυρωτών του Χριστού μας. Διότι μετά τον Δεσπότη Χριστό όμοια λύσαξαν και κατά των Ιερών Αποστόλων. Γι' αυτό και λέγει ο προφήτης Ισαΐας ότι άνδρες δίκαιοι έρονται και ουδείς κατανοεί. Όχι μόνο των δίκαιων, των κατεξοχήν δίκαιων εκρέμασαν στο Σταυρό, αλλά και τους Αποστόλους στη συνέχεια, τους μαθητές του, τους Αγίους και δικαίους αυτούς άνδρες, και αυτούς τους καταδίωξαν και τους εφώνευσαν. Ήρθε ο δίκαιος, έστε εν ειρήνη η ταφή αυτού. Αυτά τα λέγει για τον Δεσπότη Χριστό και δηλώνει συγχρόνως και το άδικο της σφαγής και την μετά θάνατον νίκη, διότι ο θάνατός του μας χάρισε τις συναλλαγές μας με τον Θεό. Ο δε ίδιος, εγκαταλείποντας τον τάφο, ανελήφθη στους ουρανούς. Από γάρ προσώπου αδικίας ήρθε ο δίκαιος. Έστε εν ειρήνη η ταφή αυτού, ήρθε εκ του μέσου. Συμπληρώνει στη συνέχεια ο Μελωδός: «Γιατί αποφασίζουν οι Ιουδαίοι να θανατώσουν τον Χριστό?» Στο τροπάριο που εξετάζουμε. «Διότι λένε, είναι δύσχριστος. Δύσχριστος
ονομάζεται ο μάντης από το χράν, που σημαίνει μαντεύεστε. Συνηθίζουν λοιπόν να λένε μερικοί τα εξής: όσες φορές συναντήσουν στον δρόμο τον τάδε άνθρωπο, βγήκε σε κακό μου το συναπάντημά του. Γι' αυτό μισούν εκείνο τον άνθρωπο, επειδή έχει κακό ιονό και συναπάντημα. Τέτοιος λοιπόν φαινόταν στα μάτια των μοχθηρών Ιουδαίων ο Κύριός μας, δύσχριστος, δηλαδή κακός ιονός, κακός συναπάντημα, όπως κακός μάντης. Γιατί θεωρείται ο κακομάντης από αυτούς και τον έβλεπαν έτσι? Επειδή έλεγε εις βάρος τους κακούς χρησμούς και προρήσεις, τους ήλεγχε με τα περίφημα ουέ, τους ταλάνιζε και έλεγε φανερά την υπόκρισή τους, λέγοντας «Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισέ υποκριτέ, ότι τάδε και τάδε ποιείτε, κάνετε αυτά και αυτά, είστε σαν τάφοι, έξωθεν γυαλιστεροί και ωραίοι και μέσα γεμάτη βρώμα και δυσοδεία. Ουέ ημίν οδηγεί τυφλή». Και όχι μόνο τους ήλεγε, αλλά και τους προέλεγε τα κακά που επρόκειτο να τους βρουν. «Ιδού φυσίν αφίεται ο οίκος ημών έρημος». Να, θα αφαιθεί ο οίκος σας, για τον οποίο καυχέστε, ο ναός σας δηλαδή, έρημος. Γιατί έρημος? Γιατί πλέον θα φύγει από εκεί ο Θεός που κατοικεί τώρα. Θα φύγει το Πνεύμα του Άγιου και θα υπάγει σε άλλον τόπο, σε άλλο λαό, και θα φτιάξει το δικό του καινούριο λαό, το λαό της Χάριτος, που είναι η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία, η μία και μόνη αληθινή Εκκλησία. Και ακόμα προέλεγε και για την Ιερουσαλήμ. Τι έλεγε? «Ήξουσιν ημέρε επί σε και περιβαλούσιν οι εχθροί σου χάρα κάση, και περικυκλώσους είσαι και συνέξους είσαι παντόθεν και εδαφιούς είσαι και τα τέκνα σου εν σύ και ουκ αφήσουσι εν σύ λίθον επιλίθω». Δηλαδή θα έρθουν οι μέρες και θα σε περικυκλώσουν οι εχθροί σου και θα σκάψουν γύρω από σένα χαράκωμα και τάφρο και θα σε περικυκλώσουν και θα σε καταπιέσουν, θα σε συσφίξουν από παντού και θα κατακριμίσουν τα οικοδομήματά σου, θα γκρεμίσουν τα κτίρια σου και τα τέκνα σου επίσης θα φωνεύσουν, θα τα ρίξουν στο χώμα και δεν θα αφήσουν σε σένα λιθάρι πάνω στο λιθάρι. Και όντως ήταν φοβερή η καταστροφή που έγινε λίγα χρόνια μετά, επί Τίτου, το 70 μετά Χριστόν, της Ιερουσαλήμ. Δεν έμεινε λίθος πάνω στο λίθο. Εμείς όμως, οι ευσεβείς χριστιανοί, οι οποίοι πιστεύουμε στον Δεσπότη Χριστό, όχι ως δίχριστο, όπως τον πίστευαν οι ασεβείς Εβραίοι, γραμματείς και φαρισαίοι, όχι ως κακομάντη, όχι ως προάγγελο κακών και κακόιωνο, αλλά τον πιστεύουμε ως εκείνον που μας ευαγγελίζεται εκάθετη το αγαθό και σωτήριο, εμείς ψάλλουμε «Σύ ο Θεός ημών και ουκέστη δίκαιος πλην σου Κύριε». Ας βοηθούμε αγαπητοί το κατάντημα των γραμματείων και των φαρισαίων και το κατάντημα του Ιούδα του προδότου, και ας πολεμήσουμε τα πάθη μας, τον εγωισμό, την υπερηφάνεια, τη φιλαυτία, τη φιλαργυρία, τη φιλοδοξία, το φθόνο, τη ζήλια, την έχθρα, το μίσος, την κακία, γιατί όλα αυτά τα πάθη ήταν η αιτία για να καταντήσουν αυτοί οι ταλέποροι άνθρωποι σε αυτή την κατάσταση και να φωνεύσουν, να προδώσουν
για να φωνεύσουν τον Δεσπότη και Ευεργέτη του Παντός, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ας φοβηθούμε λοιπόν και εμείς γνήσια και ας μετανοήσουμε, ας πολεμήσουμε και ας κόψουμε τα πάθη μας, ας καθαριστούμε από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, με τη μετάνοια, με την ιερά εξομολόγηση, με την ύψη και την πνευματική εγρήγορση, με την αδιάλειπτη προσευχή, με την νηστεία, με την αγρυπνία και με όλα τα πνευματικά μέσα που μας χαρίζει η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Και έτσι θα αξιωθούμε κι εμείς να συμψάλλουμε με τον Άγιο Κοσμά το Μελωδό, να συνδοξολογούμε και να συνευχαριστούμε τον Κύριο και έτσι να αξιωθούμε και της Βασιλείας Του. Το δέθου ημοδόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.